Βλέπουμε την άσκηση αυτή εδώ. Σε ένα εκλογικό κέντρο 300 ψηφοφόρων υπάρχουν 3 υποψήφοι δήμαρχοι. Ο Α, ο Β και ο Γ έχουν ψηφίσει 200 ψηφοφόροι και ο Α έχει πάρει κάποιες ψήφους και ο Β και ο Γ και τα άκυρα και τα λευκά μας, λέει η εκφώνηση. Πώς είναι η δυνατή τρόπη ψηφοφορίας των υπολείπων 100 ψηφοφόρων που εξασφαλίζουν στον Α εκλογή από τον πρώτο γύρο? 42% συν 1 επί των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή 127 ψήφους και άνω, με την προϋπόθεση ότι και 100 ψηφοφόροι θα προσέλθουν στο εκλογικό κέντρο. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι μια διανομή αντικειμένου στις υποδοχές. Οι δήμαρχοι υποψήφοι είναι υποδοχές. Ο Α είναι μια υποδοχή, ο Β είναι μια δεύτερη υποδοχή, ο Γ είναι μια τρίτη υποδοχή. Βέβαια, η προσοχή της άσκησης θέλει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια υποδοχή για τα άκυρα και μια υποδοχή για τα λευκά. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν ήδη τοποθετηθεί κάποια αντικείμενα στις υποδοχές και μας λέει ότι ο Α έχει ήδη πάρει 90 ψήφους, έτσι. Αυτό δηλαδή έχει ήδη συμβεί. Άρα λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο Β έχει πάρει 60, ο Γ έχει πάρει 40, έχει πάρει το άκυρο 5 και έχει πάρει και το λευκό 5. Και βεβαίως η πρώτη παγίδα είναι να έχει κάποιος καταγράψει στο χαρτί του ότι έχει και τα άκυρα και τα λευκά. Και τώρα έχουν απομείνει 100 ψηφοφόροι να πάνε να ψηφίσουν. Άρα μιλάμε για 100 αντικείμενα τα οποία πρόκειται να διανεμηθούν στις υποδοχές. Έτσι, πρέπει να διανεμηθούν αυτά τα αντικείμενα στις υποδοχές. Και εδώ βέβαια πρέπει κάποιος να το φιλοσοφήσει και να σκεφτεί τι είναι το πρόβλημα τώρα. Είναι διανομή σίγουρα. Μετά όμως τι είναι? Είναι διανομή ομοίων, είναι διανομή διαφορετικών? Και εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι μοιράζουμε ψήφους. Από τη στιγμή που μοιράζουμε ψήφους, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια διανομή ομοίων αντικειμένων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάνε να πέσουν οι ψήφοι με στις υποδοχές, όχι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα διανομής ομοίων. Τώρα, βέβαια έχουμε και κάποιον περιορισμό. Ο περιορισμός είναι ότι θέλουμε, μετράμε το γεγονός το να πάρει ο υποψήφιος Α να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, άρα να πάρει, λέει, τουλάχιστον 127 ψήφους. Άρα πρέπει να πάμε να ικανοποιήσουμε τον περιορισμό αρχικά, δηλαδή να εξασφαλίσουμε την εκλογή του Α από τον πρώτο γύρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να ρίξουμε στον Α ακριβώς τις ψήφους που απαιτείται για να εκλεγεί. 90 έχει πάρει ήδη, χρειάζεται άλλες 37 ψήφους για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Άρα, τοποθετώ αρχικά για να ικανοποιήσω τον περιορισμό, γιατί αυτό μετράμε τους τρόπους εκλογής του Α από τον πρώτο γύρο. Τοποθετώ λοιπόν 37 ψήφους στον υποψήφιο Α για να εκλεγεί, για να ικανοποιήσω τον περιορισμό, για να εκλεγεί λοιπόν. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι απομένουν συγκεκριμένες ψήφους, απομένουν από τις 100 που είχαμε στη διάθεσή μας, αφαιρούμε τις 37, συνεπώς οι ψήφοι που απομένουν είναι 63 ψήφοι προς διανομή στις 5 υποδοχές. Προς διανομή λοιπόν στις 5 υποδοχές. Οπότε η τελική λύση του προβλήματος ως διανομή ομοίων, έτσι, άρα λοιπόν ως διανομή ομοίων το πρόβλημα είναι, σύμφωνα με τον τύπο, αντικείμενα συν υποδοχές μείον 1, ανά αντικείμενα, το διαβάζεις έτσι, βολεύει πολύ σε κάποιες ασκήσεις. Αντικείμενα λοιπόν είναι 63, υποδοχές είναι 5, μείον 1, κάτω τα αντικείμενα τα οποία είναι 63, άρα το τελικό αποτέλεσμα, και το αφήνουμε εδώ, είναι 67 ανά 63 τρόποι για να επικρατήσει ο Α και να εκλεγεί από